Πάω στο φίλο μου το Γρηγόρη, ο οποίος μαζί με άλλους 2-3 φίλους μου υπέδειξε μία μελέτη για τον εμβολιασμό στα παιδιά που υπογράφουν μεταξύ άλλων και ο κύριος Βλαχογιαννόπουλος. Ρίξτε, λέει, μια ματιά. Της έριξα. Καλή μελέτη. Απλά θέλω να σας πω ότι είναι σχετικά παλιά, πριν το καλοκαίρι, αφού κατατέθηκε στις 16 Ιουλίου του 2021. Ωστόσο, για να μην σας απογοητεύσω, παρά το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν ενδεχομένως νεότερα δεδομένα, η μελέτη δεν χάνει την αξία της. Πρώτον, τα πρόσφατα δεδομένα απλά διαφοροποιούν, αλλά δεν αναιρούν τα προηγούμενα, αυτά που η μελέτη του κ. Βλαχογιαννόπουλου είχε κατατεθεί στις 16 Ιουλίου. Δεύτερον, ο αριθμός των νοσηλιών των παιδιών, ιδίως κάτω των 5 ετών, έχει πρόσφατα, σας θυμίζω, αυξηθεί απότομα σε αρκετές χώρες. Γεγονός που προσθέτει ερωτηματικά για την ιδιαιτερότητα της όμικρον, η οποία σύμφωνα με κάποιες μελέτες μπορεί να εξελιχθεί σε τόσο μεολισματική όσο και η Δέλτα σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Στην Ελλάδα δεν τα λέμε έτσι. Αλλά με αφορμή αυτό, θέλω να σας πω και τα εξής. Έχει σημασία να θυμηθούμε ότι παρά τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, τον Ιούλιο του 2021, δηλαδή μειωμένος κίνδυνος για τις νεότερες ηλικίες τότε, το εμβολιαστικό πρόγραμμα εξελίχθηκε σε επιχείρηση ελευθερίας και ο προσανατολισμός άλλαξε ριζικά από τον αρχικό που ήταν η εμβολιαστική κάλυψη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το θυμάστε? Δηλαδή μετατράπηκε στο εμβολιαστείτε όσοι πρακτικά κυκλοφορείτε, κινείστε, πάτε στις δουλειές σας για να απαλλαγείτε από τα περιοριστικά μέτρα εξασφαλίζοντας προνόμια έναντι των ανεμβολίαστων. Που θα ξεχωρίζουν από εσάς γιατί για αυτούς θα εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα ενώ για εσάς όχι. Εμβολιαστείτε και θα είστε ασφαλείς για να επιστρέψετε στην κανονικότητα. Δεν θα επιστρέψετε τελείως επειδή οι υπόλοιποι δεν είναι ακόμη εμβολιασμένοι. Το θυμάστε? Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, το ξέρουμε. Επιμένουμε λοιπόν εμείς ότι η έλλειψη μέτρων δημόσιας υγείας ήταν αυτή που εκτείναξε τη διασπορά. Ενώ η απουσία ουσιαστικής επιδημιολογικής και γονιδιωματικής επιτήρησης είναι οι παράγοντες που δεν επέτρεψαν τη σωστή εκτίμηση κινδύνου και δεν έδωσαν τη δυνατότητα να φανεί η έκταση και οι αιστείες της διασποράς. Άρα τι έγινε πρακτικά? Το πρόβλημα επιχειρήθηκε να λυθεί εξισώνοντας τα πάντα, ηλικίες, εστίες, σχολεία, με τον παραγωγικό εστό, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους διασκέδασης, το πήγαινε έλα των τουριστών κλπ. Όλα εξισώθηκαν. Οπότε, για να μειωθούν τα κρούσματα, γιατί αυτό ήταν το κριτήριο, μιας και δεν υπήρχε πραγματική επιδημιολογική εικόνα, επιχειρήθηκε με τον εμβολιασμό όλων, χωρίς εξαίρεση, μπας και λατωθεί η διασπορά. Με άλλα λόγια είναι σαν να λέμε ότι επειδή η κινητικότητα αυξάνει τη διασπορά, εμβολιαστείτε, σε ό,τι βλέπετε να κινείται εμβολιάστε το και ίσως κάτι γίνει. Το πιο βασικό όμως, οι παραθυράτοι επιστήμονες ακαταδίωκτοι ουδέποτε κατάφεραν να κάνουν το διαχωρισμό ανάμεσα σε κάποιες βασικές έννοιες για να τις αντιληφθεί και ο πολίτης. Ποιες είναι αυτές? Προσβάλλομαι από τον ιό και εκδηλώνω την νόσο. Είτε ελαφρά, είτε βαριά, είτε πολύ βαριά, είτε σε κρίσιμη κατάσταση και μεταδίδω. Να το ξαναπώ. Προσβάλλομαι από τον ιό και εκδηλώνω την νόσο και μεταδίδω. Το πώς εκδηλώνω την νόσο? Με διάφορες μορφές. Ελαφρά, βαριά, πολύ βαριά, σε κρίσιμη κατάσταση. Δεύτερη, αλλά εντελώς διαφορετική έννοια. Προσβάλλομαι από τον ιό, δεν εκδηλώνω την νόσο, αλλά μεταδίδω. Δηλαδή, όλοι μεταδίδουμε, ασυμπτωματικοί και συμπτωματικοί, νέοι και γέροι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Και από την άλλη, μια άλλη έννοια που ήθελε ξεκαθάρισμα. Οι πιθανότητες να νοσήσει κάποιος μετά από την προσβολή έχει άλλη συχνότητα και πιθανότητα που εξαρτάται από την ηλικία, την ευαισθησία, υποκείμενα νοσήματα και όπως είπαμε από το αν είναι εμβολιασμένος ή όχι, με μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης, ενώ οι πιθανότητες να μεταδώσει κάποιος συμπτωματικός σαν συμπτωματικός νέος ή γέρος δεν έχει το ίδιο έδρος διαφοροποίησης αλλά πολύ μεγαλύτερο. Αυτό δεν θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσουνε? Επομένως, επανέρχομαι για αυτούς που ρωτήσαν για τη μελέτη του κ. Βλαχογιαννόπουλου. Το ότι μεταδίδουν τα παιδιά και μεταδίδουν και κολλάνε μεταξύ τους και από μόνα τους και από τους μεγάλους, η μετάδοση δεν είναι μονόδρομος, παιδιά, και δεν ακολουθεί μία και μοναδική κατεύθυνση.
Με άλλα λόγια, είναι φορείς που μεταδίδουν προς μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και τα ίδια τα παιδιά γίνονται επίσης φορείς, έχοντας δεχτεί τη μετάδοση από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αντί λοιπόν να ελεγχθούν κινητικότητα, σχολεία, χώροι, εστίες κλπ. Με μέτρα δημόσιας υγείας, αποφασίσαμε μόνο την μπανάκια, όλων ανεξαρτήτως και τίποτα άλλο. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να υπάρχει σαφής αντίληψη και να έχουν αυξηθεί αμφισβητήσεις. Επειδή όταν το παρουσιάζεις ως πανάκια, προκειμένου να καλύψεις την ανεπάρκειά σου και το έλλειμμα ενεργειών επί σειρά μηνών, τότε μειώνεις και τα ευεργετικά πράγματι αποτελέσματά του. Στη συνέχεια κλονίζεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό, αλλά φυσικά και προς το σύστημα διαχείρισης. Αυτό όμως συμπαρασύρει και άλλες παραμέτρους. Και έτσι, σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια, την επικοινωνιακή σαλάτα, το αλαλούμ και γενικότερα την προσπάθεια χειραγώγησης συμπεριφορών στη θέση της πυθούς, καταλήγει σε πλήρη σύγχυση και στο ότι ακόμη και τα καλύτερα μέτρα που θα μπορούσαν να προταθούν, ως εκ θαύματος εντελώς ξαφνικά, αλλάζοντας ακόμη και τακτική, διορθώνοντας ότι είχε γίνει λάθος μέχρι τότε, να μην μπορούν πλέον να εφαρμοστούν, και μαζί με αυτά οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις, όλα μαζί να είναι πλέον αναποτελεσματικά και ανεφάρμοστα. Κάπως έτσι καταλήγει στην άποψη του κυρίου Βασιλακόπουλου, χώστο πιο βαθιά και τόλισες και την ουρά.